23 διορατικά ρητά από τον Ντοστογεύσκη που θα απελευθερώσουν το μυαλό μας. Ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη είναι ένας από τους πιο διάσημους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα αριστουργηματικά του έργα ερευνούν ερωτήματα γύρω από την ζωή και τον θάνατο. Πρώτον, πρέπει να αγαπάς την ζωή περισσότερο από τον ίδιο το νόημα της ζωής. Δεύτερον, ένα καινούριο βήμα, μια καινούρια λέξη είναι ότι οι άνθρωποι φοβούνται. Τρίτον, υπάρχουν όρια στο μυαλό του καθενός που πέρα από αυτά είναι επικίνδυνο να περάσεις. Μόλις περάσεις την γραμμή, είναι αδύνατο να γυρίσεις πίσω. Τέταρτον, η ευτυχία δεν βρίσκεται στην ευτυχία, αλλά στην προσπάθεια για αυτήν. Πέμπτον, όταν σταματάς να διαβάζεις βιβλία, πάβεις να σκέφτεσαι. Έκτον, η ευτυχία δεν βρίσκεται στον αυτοπεριορισμό, αλλά στον έλεγχο του εαυτού σου. Έβδομον, η ευτυχία δεν αποκτάται με τα εύκολα πλούτη, αλλά όταν μοχθήσεις για να τα αποκτήσεις. Όγδον, σε μια καρδιά που αγαπά πραγματικά, ή η ζήλια θα σκοτώσει την αγάπη, ή η αγάπη θα σκοτώσει την ζήλια. Ένατον, δεν χρειάζεται πολύ για να καταστρέψεις έναν άνθρωπο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τον πείσεις ότι η δουλειά που κάνεις στερείται εντελώς και αναμφισβήτητα κάθε χρησιμότητα και νόημα. Δέκατον, η σιωπή είναι πάντα όμορφη και το σιωπηλό πρόσωπο είναι πάντα ομορφότερο από αυτό που μιλάει. Εντέκατο, ένα πρόσωπο μπορεί να είναι σοφό, αλλά για να ευεργετήσει σοφά, μόνο η εξυπνάδα δεν φτάνει. Δωδέκατον, δεν θα φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου αν σταματάς και ρίχνεις πέτρες σε κάθε σκυλί που γαυγίζει. Δέκατοτρίτον, θέλω να μιλήσω για όλα με ένα τουλάχιστον πρόσωπο όπως μιλάω για τα πράγματα με τον εαυτό μου. Δέκατοτέταρτον, είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει μια χτίδα του ήλιου στην ψυχή σου. 15. Κανείς πρέπει να μιλά ανοιχτά με τους άλλους, ώστε να αποκαλύπτει τις σκέψεις του μέσα από το πρόσωπό του, που δείχνει την ανησυχία που κρύβει η καρδιά του. 16. Μια λέξη που λέγεται πειθό, με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς κανένα δισταγμό, ενώ κοιτάς τον άλλο μέσα στα μάτια, σημαίνει πολλά περισσότερο από ότι πολλές σελίδες από ένα βιβλίο. 17. Κανείς αισθάνεται να πνίγεται χωρίς ένα σκοπό στη ζωή. 18. Η ψυχή γιατρεύεται όταν είσαι κοντά σε παιδιά. 19. Ακόμη και με τα χέρια δεμένα μπορεί κανείς να κάνει το καλό αν το θέλει. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. 20. Οι άνθρωποι μερικές φορές μιλάνε για θηριώδη κακία, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη αδικία για τα θηρία. Ένα θηρίο δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο κακό όσο ο άνθρωπος, τόσο επιδέξια κακό. 21. Οι μεγάλοι δεν ξέρουν ότι ένα παιδί μπορεί να δώσει μια πολύ καλή συμβουλή, ακόμη και για την πιο σοβαρή περίπτωση. 22. Μην γεμίζεις την μνήμη σου με όλες εκείνες τις φορές που αισθάνθηκες να σε προσβάλλουν. Ίσως καταλήξεις να μην έχεις χώρο για τις υπέροχες στιγμές που πέρασες. 23. Ένας άνθρωπος που ξέρει να αγκαλιάζει έναν άλλον είναι καλός άνθρωπος. Thank you.